Σήμερα θα σας δείξω δύο κόμπους που χρησιμοποιώ εγώ και θα κάνουμε μια σύγκριση με το κόμπους που χρησιμοποιούσα παλιά. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο τεστ και θα δούμε τη διαφορά. Κάποιος μπορεί να πει δεν βαριέσαι τώρα στους κόμπους θα κουλήσουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για φανταστείτε εσείς, μπορεί να πήρατε ένα νήμα πολύ ακριβό ή μια μπιτονιά ακριβή, ας πούμε αυτή η Falcon Black Energy 026 μας δίνει 9 κιλά και κοστίζει 30 ευρώ. Η μπιτονιά δίνει 9 κιλά. Αν ο κόμπος σας θα σας δώσει 4-4,5 κιλά, αμέσως αχρηστεύεται όλη αυτή η μεγάλη αγορά για το μηχανάκι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε στις συνδέσεις και στους κόμπους. Τώρα βρισκόμαστε στο κατάστημα που ψωνίζω, Las Palmas Pet Shop, αδελφή Παυλίδη, είναι στις Σέρες, πάρα πολύ ωραίο. Κύριε Κώστα, θέλω μια μπιτονιά για να κάνω ένα τεστ στο κόμπο. Μου είχε πει ο Χρήστος ότι έφερε μια καινούρια που θέλω να την δοκιμάσω. Απλώς θέλω να μετρήσουμε λίγο το πάχος, να είναι ακριβώς. Είναι μια καλή και φτηνή μπιτονιά και αρκετά γερή. Και εμείς για τεστ το θέλουμε. Αυτή λέει ότι είναι 0,26. Πολλές φορές δεν είναι ακρίβη αυτό. Να το μετρήσουμε ένα μικρόμετρο. Είχαμε μια περίπτωση, μια πολύ γνωστή ιταλική εταιρεία, δεν θα πω όνομά της. Αυτή λέει 0,26, είναι 0,27. Μικρή διαφορά. Εντάξει. Είμαστε πολύ κοντά. Είχαμε μια περίπτωση πριν από χρόνια, μια ιταλική εταιρεία πολύ γνωστή έδινε πολύ καλά, πολλές καλές αποδόσεις. Αποφασίσαμε να τη μετρήσουμε μια ώρα την πιθονιά και τελικά αντί 22 ήταν 25, μεγάλη διαφορά. Τα παιδιά την αποσύρανε από μόνο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Η τιμή, Δημήτρης. Είναι 150 μέτρα, είναι 5 ευρώ, μείον 15% έκπτωση. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κώστα. Θα πάρουμε αυτή την πιτονιά, μας δίνει 7,6 κιλά να την δοκιμάσουμε. Εντάξει. Έκανα μία απλή κατασκευή. Εδώ κρέμασα τη ζυγαριά, όπως τη βλέπετε από πάνω. Όλα είναι εύκολα, μπορείτε να τα κάνετε κι εσείς. Και εδώ δύο μπιτονιές τις έχω δέσει με έναν κόμπο δεξιά που χρησιμοποιούμε όλοι και έναν κόμπο δεξιά με φιουγκάκι κόκκινο που είναι All Right ή Alberto αλλιώς. Θα το κρεμάσουμε εδώ και θα δούμε στα πόσα κιλά ποιο θα σπάσει, ποιο θα νικήσει. Πρώτο κόμπο που θα σας δείξω είναι Blood Knot. Είναι πιο δημοφιλές κόμπο που χρησιμοποιούν στην πλειοψηφία όλοι. Και με αυτό το κόμπο δένουμε μπιτονιά με μπιτονιά. Στροφές που κάνουμε είναι 3, 4, μερικές φορές και 5. Και είναι πολύ καλός κόμπος για δέσιμο μπιτονιάς με μπιτονιά. Και απ' την άλλη, 1, 2, 3, 4, εδώ προσέξτε, σε αυτό το κενό το βάζουμε αντίθετα στο άλλο, στην άλλη μπιτονιά, έτσι. Και ο δεύτερος κόμπος που το χρησιμοποιώ εγώ εδώ και λίγα χρόνια είναι πιο σπάνιος, All Bright Knot. Άλλη ονομασία που βρήκα είναι Alberto. Κάνουμε αυτό το πράγμα. Τυλίγουμε. 1,
2, 3, τυλίγουμε 5 φορές από τη μία μεριά, 5-6 φορές από την άλλη μεριά, το περνάμε εδώ, όχι ανάποδα, όπως περνάει και το άλλο. Και το σφίγγουμε. Είναι καλός κόμπος να δέσουμε μάνα με τσοκ λίντερ, μπετονιά με μπετονιά, και πάντα τυλίγουμε το νήμα ή την μπετονιά με μικρότερο διάμετρο σε μπετονιά μεγαλύτερου διάμετρου. Αυτός είναι ο κόμπος που λέγεται Albright Knot. Και τώρα τα συγκρίνουμε με ένα πολύ απλό και ωραίο τεστ. Ρημάμε εδώ το κουβά. Βάζουμε στο 0. Πάμε! Μισό κιλό. Ένα κιλό. Ενάμιση κιλό. Δύο κιλά. Δυόμιση κιλά. Τρία κιλά. Τρισήμιση κιλά. Άρε ψάρι, στα 4 κιλά θα σπάσει. 4 κιλά. 4 και 10 περίπου. Για να δούμε ποιο έσπασε. Όπως βλέπουμε, έσπασε το Blood Hot και το Albright είναι ζωντανός. Τώρα θα δούμε, έδεσα μία μπετονιά με έναν κόμπο Albright. Θα δούμε στα πόσα κιλά θα σπάσει Albright. Πάμε! Μισό κιλό. Κουβάς είναι στον αέρα. Ένα κιλό. Ενάμιση κιλό. Δύο κιλά. Τρία κιλά. Όχι, 2,5 κιλά. Τώρα 3 κιλά. Τρισήμιση. 4. 4,5. 5. 5,5. Άντε 6. 6 κιλά. Εξήμιση. Δεν το πιστεύω. Πάμε 7, 7 κιλά. Στα 7 κιλά. Πω πω. Δεν το περίμενα. Σκέτο Albright κόπηκε στα 7 κιλά. Μεγάλη διαφορά, τρομερή. Μήπως την πιτουνιά μόνο είναι καλύτερη Albright.
θα δοκιμάσουμε νήμα με μπετονιά. Έδεσα δύο κομμάτια, νήμα με μπετονιά με δύο κόμπους. Από μία μεριά είναι το Olbrai και από την άλλη Black Knot που χρησιμοποιούμε όλοι. Ξεκινάμε, με φιουγκάκι είναι το Olbrai. Πάμε. Μισό κιλό. Ένα. Ενάμιση. Δύο. Δυόμιση. Τρία. Τρισήμιση. Τέσσερα κιλά. Τέσσερα κιλά που μας κόπηκε. Και πάλι μας κόπηκε. Το Black Knot που χρησιμοποιούμε όλοι, ενώ ο Olbrite Knot είναι ζωντανός, όπως βλέπετε με φιουγκάκι. Και τώρα δοκιμάζουμε το κόμβο που δένουμε μπετονιά με παραμάλα, με στριφτάρια, με αγκίστρια. Για να δέσουμε το στριφτάρι ή ακόμη και αγκίστρια με μπετονιά χρησιμοποιούμε clinch knot που το ξέρουν περισσότεροι από εσάς. Μία, δύο, τρεις, εδώ κάνουμε τρεις, τέσσερις θα λέγα πέντε στροφές. Περνάει μπετονιά πίσω εδώ και γυρίζει πίσω σε αυτό εδώ το κοινό. Αυτός λέγεται clinch knot. Και θα το συγκρίνουμε με έναν κόμπο πολύ ωραίο και πιο απλό, κατά τη γνώμη μου καλύτερο. Το έτσι μια στροφή. Εδώ μέσα περνάμε μια, δύο. Εγώ περνάω δύο φορές. Στο ίντερνετ περνάω και τρεις και τέσσερις, ακόμη και πέντε φορές. Εγώ είμαι της άποψης, αν κρατάει με δύο φορές, που εμένα προσωπικά δεν με πρόδωσε αυτός ο κόμπος ποτέ, καλύτερα δύο στροφές. Όσες λιγότερες στροφές, τόσο λιγότερα πνίγεται η μπετονιά. Και λέγεται αυτός Greener Knot ο κόμπος, ή αλλιώς βρήκα ονομασία Uni Knot. Ας συγκρίνουμε και αυτά τα δύο. Εδώ με φιουγκάκι είναι δεμένο το Greener Knot που είναι σχετικά σπάνιο αλλά πολύ εύκολος κόμπος, και εδώ κάτω είναι το Clinch Knot που χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι. Το δένω λίγο αλλιώς, έτσι, πολύ ωραία. Βάζουμε 0. Πάμε. Μισό κιλό. Ένα κιλό. Ενάμιση κιλό. Δύο κιλά. Δυόμιση κιλά. Τρία κιλά.
Κόπηκε στα 3 κιλά. Το κόπηκε το clinch knot που χρησιμοποιούν όλοι, αυτό με φιουγκάκι. Το green knot είναι ζωντανός. Τώρα βάζουμε green knot και στους δύο κόμπους να δούμε στα πόσα κιλά θα σπάσει. Μισό κιλό, ένα κιλό, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Αυτό το τεστ έχω κάνει πολλές φορές με ίδια, περίπου ίδια αποτελέσματα. Αν σας αρέσει αυτό που κάνω, από σας θέλω εγγραφή, σχόλια και ρεπό σε αυτά τα βίντεο. Ναι, και υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας!